Γεια σας, είμαι ο Παντελής ο Τουτουτζής, είμαι make-up artist. Είμαι αυτή τη στιγμή beauty expert στη L'Oréal Paris. Freedom! So fresh, so new. Freedom! Πολλά περιοδικά, πολλά εξώφυλλα, πολλές συνεργασίες με celebrities. Κάπου εκεί στην πορεία ήρθε και η μεγάλη γνωριμία με την Ελένη Φουρέιρα. Θυμάμαι τότε ήμουν με τον Καπετανίδη και έκανα το Greek Idol. Και με πήραν τηλέφωνο και μου λένε: ένα πολύ ωραίο κορίτσι σαν Αμαζόνα και πρέπει να το βάψεις γιατί θα κάνει μια πρώτη επαφή με την Eurovision σαν φωνητικά του Πυροβολάκη. Την γκουγκλάρω εγώ την Ελένη, την είχα δει και από τις Μυστήθηκα, να είμαι ειλικρινής, έτσι πιο πολύ για να παρατηρήσω τη δομή της και όλα αυτά. Πάω σε ένα καμαρίνι, βλέπω την Ελένη, ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Με την Ελένη μεγαλώσαμε μαζί καλλιτεχνικά. Γι' αυτό και έγινε η νονά των παιδιών μου. Το κοινό μας χαρακτηριστικό είναι ότι δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά για αυτό που αγαπάμε. Με την Ελένη η πιο δυνατή μας στιγμή επαγγελματικά ήταν η Eurovision, εννοείται. Όταν ξεκίνησε λοιπόν να κάνει την πρόβα η Ελένη, είναι μέσα δημοσιογράφη στο στάδιο και εννοείται κυκλοφορούν στα site τα νέα της Eurovision και όλα αυτά. Και όταν ξεκίνησε η Ελένη ήταν όλοι σκυμμένοι στα λάπτοπ, δουλεύαν οι άνθρωποι και τέτοια. Με το που σβήνουν τα φώτα, γίνεται το blackout και κάνει τα τρία πρώτα βήματα, όλα τα κεφάλια από εκεί, ό,τι κάνανε, σηκωθήκανε και φύγανε για τα τρία λεπτά που κρατούσε το τραγούδι και μετά πέφτανε βροχή η πληροφορία. Αυτό που αγάπησα εγώ στη Δούξα είναι ότι μαζί βρήκαμε μια φόρμουλα για το πρόσωπό της που είναι ο εαυτός της τελείως με πάρα πολύ λίγα υλικά. Είναι ένα πανέμορφο πλάσμα. Αυτό κάναμε και στο γάμο της. Για μένα ήταν μια στιγμή πάρα πολύ σημαντική που μου εμπιστεύτηκε. Το δούλεψα μόνο με λίγο κονσίλερ, με μία σκιά, άντε δύο για να υπάρχει διαφορετική υφή, βουρτσισμένα τέλεια φρύδια, λίγο creamy στα ζυγωματικά ρούζ, λίγο ενυδάτωση στα χείλη, το καν κραγιόν αν θυμάμαι καλά, και πολύ μαλακά κυματάκια με ένα στεφανάκι για να μπει το πέπλο της. Έχω αναλάβει το GNTM, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, είμαι πάρα πολύ απαιτητικός από τον ίδιο μου τον εαυτό και το σκέφτηκα πάρα πολύ καλά πριν το αναλάβω γιατί ήθελα να κάνω πολύ όμορφα πράγματα. Ναι, έχω συνεργαστεί με την Άννα Βύση. Με την Άννα Βύση ξεκινήσαμε από musical, θέλω να ξέρετε. Ήταν από τις καμπάνες του Edelweiss. Της άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ. Ροκάρει η Άννα, παίζει πολύ με υφές, ακούει, εμπιστεύεται. Έχω κάνει smudge μακιγιάζ στην Άννα. Έχω κάνει glossy μακιγιάζ στην Άννα. Έχω κάνει τα πάντα. Το μυαλό της είναι πιο νέο και από μια 20χρονης κοπέλας. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει η γυναίκα στο μακιγιάζ, παρατηρώντας τις γυναίκες καθημερινά, είτε πάω στην τράπεζα, είτε πάω στο σούπερ μάρκετ, είτε πάω το οπουδήποτε, είναι να μην σέβεται τα φυσικά της χαρακτηριστικά. Νομίζω αυτό είναι το λάθος, το να δημιουργώ έντονα ψεύτικα σχήματα πάνω σε ένα πρόσωπο.